Όλα αυτά με τον εκπρόσωπο του Πανθιωτικού, τον κύριο Δημογιάννη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τις έχετε ακούσει, φαντάζομαι, τις δηλώσεις, κύριε Δημογιάννη. 85% των συναδέλφων σας, το είπε ο κύριος Αποστόλου, δηλώνει κάτω από 5.000 ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Εννοεί φυσικά ο κύριος Αποστόλου για το 100% των καλλιεργητών, το οποίο αφαιρεί ένα πολύ μικρό ποσοστό που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Είναι το ίδιο ζήτημα που φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Ένα μητρό αγροτών με το 50-1, το οποίο δυστυχώς έμενε στα χαρτιά, και μιλάμε για δεσμεύσεις του κυρίου Αποστόλου, έτσι. Ναι. Δεν έγινε ποτέ πράξη, δεν υπάρχει μητρό αγροτών. Ή τουλάχιστον και αν υπάρχει, δεν ωφελεί σε τίποτα τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ναι. Γιατί αυτό το 15% που λέει ο κύριος Αποστόλου είναι οι άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά από την καλλιέργεια της γης. Αυτό το 85% που δηλώνει 5.000 ευρώ, μέχρι 5.000 ευρώ εισόδημα, αφήνει να εννοηθεί ότι αποκρύπτεται εισοδήματα, κύριε Δημογιάννη? Α, σας πω, είναι πιθανόν. Είναι πιθανόν. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια φοβερή αδικία. Ένας βαμβακοπαραγωγός που δηλώνει όλη του την καλλιέργεια με τιμολόγιο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, ή ένας παραγωγός ρυζιού ή σταριού ή οτιδήποτε άλλο εκτατικής καλλιέργειας, δυστυχώς δεν μπορεί να αποκρύψει τίποτα. Μέσα σε αυτούς, φαντάζομαι, είναι το 15% που μιλάει ο κύριος Αποστόλου. Δηλαδή, μιλάει άνθρωποι που ζουν από τη γη τους. Αντίθετα, ένας αστός που έχει στο χωριό ένα, να σας πω παράδειγμα, ένα μπέλι, ναι, που το βγάζει τσίπορο και του πουλάει μπουκάλι στην Αθήνα. Αυτός ο άνθρωπος δεν φορολογείται πλέον για τίποτα και ούτε πρόκειται να φορολογείται ποτέ. Επίσης, υπάρχει μια μεγάλη αδικία όσον αφορά το ασφαλιστικό. Εδώ είπε παρενθετικά ότι τα περισσότερα τα οποία εσείς λέτε οι αγρότες, δεν είναι έτσι. Ότι εκτός από μια μικρή ίσως κατηγορία που επιβαρύνεται, όντως το παραδέχθηκε, οι υπόλοιποι έχετε ουσιαστικά να κερδίσετε από το νέο ασφαλιστικό, κύριε Δημογιάννη. Λοιπόν, επειδή θα κερδίσουμε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, ναι, θα δείτε τα αποτελέσματα στο τέλος του χρόνου. Και τι εννοώ ακριβώς? Ότι πιστεύω ότι όλοι θα έχετε παρατηρήσει. Και αν δεν έχετε παρατηρήσει, σας δίνω το έναυσμα να το δείτε. Ναι. Αν κάνετε μια βόλτα στις πεδιάδες ανά την Ελλάδα, θα δείτε πλέον γη ακαλλιέργητη ή γη σπαρμένη με στάρι. Είναι η άμυνα πλέον, η μόνη άμυνα που έχει ο αγρότης έρχεται σε φορολογικό και ασφαλιστικό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει μια απόλυτη εγκατάλειψη της αγροτικής γης, με δεδομένο το ότι εάν παραχθεί προϊόν που θα φέρει προστιθέμενη αξία στον παραγωγό, στη μεγάλη του πλειοψηφία θα πάει σε φόρους και ασφάλεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια υγεία καλλιέργητα. Αυτό θα το δείτε. Κοιτάξτε, δεν λέμε μεγάλες κουβέντες. Νομίζω ότι κοντά έρχεται το φθινόπωρο. Και θα δείτε λοιπόν πόσο θα αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά το ισοζύγιο από την πώληση αγροτικών προϊόντων ανά την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει αγροτικό προϊόν. Και αυτό βέβαια δεν λέτε είναι ότι θα εγκαταλείψουν οι περισσότεροι την καλλιέργεια και τη γη τους, κύριε Δημογιάννη? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μην παραχθεί προϊόν. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή προσπαθούν απλά να επιβιώσουν, όχι να αυξήσουν την παραγωγικότητα όπως κάναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό έχει στο αποτέλεσμα, δηλαδή, οι αγρότες που θα λιμοκτονούν βέβαια, αλλά θα σταθούν μια χρονιά ακόμα. Αυτό που θα λείψει είναι το προϊόν από το κράτος. Το συνάλλαγμα που φέρνει το βαμπάκι με τα 6 δις ευρώ που έφερνε τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο δεν υπάρχει τώρα, δυναμικά προϊόντα άλλα. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Βούτσινε. Πήγα στην Αθήνα ένα ντόνο ροδάκινα. Από τα ροδάκινα αυτά, επειδή η συλλογή τους έγινε με εργάτες γης που δεν έχει κοπεί εργόσιμο, γιατί δεν υπάρχουν εργάτες γης με εργόσιμο, άρα λοιπόν είναι μαύρα τα έξοδα που έχω κάνει. Και επειδή τα ροδάκινα κοπήκαν τιμολόγιο κανονικότατα. Ναι. Λοιπόν, αν πήρα παραδείγματι 500 ευρώ από αυτό το φορτίο, εμένα μου έχουν στοιχήσει 550 αν αφαιρέσω φόρους και ασφάλεια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος το ροδάκινο να συλλεχθεί από τα δέντρα, το κεράσι να συλλεχθεί από τα δέντρα, όπως και το βαμπάκι από τα χωράφια. Ναι. Όταν παράγεις προϊόν στο οποίο στο τέλος βλέπεις ότι μπαίνεις μέσα, δεν το καλλιεργείς. Και θα δείτε και άλλα φαινόμενα φέτος. Θα δείτε τι θα γίνει με τις ζωοτροφές, θα δείτε τι θα γίνει με τα τριφύλια. Οι ξενοτρόφοι έχουν καταλήψει τα ζώα τους. Θα δείτε πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναζήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αγοραστική δυνατότητα από τους Βούλγαρους για αγορά ζωοτροφών μεγαλύτερη από ό,τι έχουν οι Έλληνες ξενοτρόφοι. Ναι. Κάποτε παίρναμε τους Βούλγαρους για εργάτες γης
και τους θεωρούσαμε πεινασμένους και φτάσαμε σημείο να εξαρτιόμαστε από τους Βούλγαρους για να πουλήσουμε έστω και ένα μικρό κομμάτι ζωοτροφών για να επιβιώσουμε. Αυτό που αντιμετωπίζει η ελληνική αγροτική παραγωγή πλέον είναι πρωτόγνωρο. Και να σας πω και κάτι. Μέσα από το σταθμό σας, εγώ θα δώσω μια συμβουλή στους αδέλφους αγρότες. Πουλήστε μαύρο. Πουλήστε ατιμολόγητο προϊόν όσο μπορείτε για να επιβιώσετε. Γιατί διαφορετικά έρχεται το θάνατος όλων μας. Είναι τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Τώρα μπορεί να παρεξηγηθούν αυτά που λέτε, όχι, κύριε Δημογιάννη. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό, κύριε Στεριόπουλε. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό. Είναι το αποτέλεσμα των πράξεων. Να πουλήσουν μαύρα την σοδιά τους για να τους μείνει το κέρδος μόνο, έτσι, αυτό λέτε. Για να επιβιώσουν, κύριε Στεριόπουλε. Για να μπορέσουν να ταΐσουν την οικογένειά τους. Δεν έχουμε πλέον καμιά άλλη επιλογή. Δεν πρόκειται να εισπραχθούν χρήματα από αυτά τα μέτρα. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να πληρώνουμε 550 εκατομμύρια το χρόνο τόκους στο Δουνουτού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη, όταν δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει παραγωγικότητα. Ο μόνος τρόπος δηλαδή πλέον για να επιβιώσεις σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, είναι να είσαι δημόσιος υπάλληλος και ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Κύριε Δημογιάννη, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε καλά. Και διαζώσεις εδώ ζωντανά στο κεντρικό δελτίο. Καλό βράδυ.